Σακάς, ο προηγητής της Αλκής Ορόκλινης. Κύριε Κώστα, σήμερα η ομάδα σας δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Πήρε τον έναν βαθμό. Πέστε μας λίγα λόγια για το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι η Αραδίπου παίζει καλό ποδόσφαιρο και ίσως αδικόταν τα προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν και το πρώτο τους παιχνίδι με την αλλαγή προπονητή. Ξέραμε ότι θα βάλουν πάθος. Εμείς κάναμε το δικό μας παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, κάναμε τις δικές μας ευκαιρίες. Δεν πετύχαμε τον γκολ που θέλαμε πολύ. Σε κάποια φάση είχε και η Αραδίπου τις δικές της ευκαιρίες περισσότερο με τα στατικά. Απειληθήκαμε, όμως είχαμε πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες, μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Τι πιστεύετε ότι μπορούσε να αλλάξει στην αρχή του παιχνιδιού για να ερχόταν η νίκη? Εντάξει, νομίζω ότι βρήκαμε τις δικές μας ευκαιρίες. Ίσως να είμαστε πιο καλοί στην τελική προσπάθεια και γύρω από το κουτί, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο που πιέσαμε αρκετά. Μπορούσαμε να πετύχουμε έναν γκολ, δεν τα καταφέραμε. Βλέπουμε τη συνέχεια. Ποια είναι η συνέχεια για την ομάδα της Αλκής? Εντάξει, συνέχεια το ίδιο. Τώρα έχουμε διακοπή να ξεκουραστούν. Έχουμε δύο τραυματίες να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές και ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι με το ΑΣΥ. Ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι. Όμως είμαστε οι Αλκοί. Πρέπει να χτυπούμε όλα τα παιχνίδια και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Υπήρξε ένταση στο τέλος του παιχνιδιού. Πιστεύετε ήταν λόγω τη σημαντικότητα που είχε το παιχνίδι για τις δύο ομάδες? Αυτά συμβαίνουν σε τέτοια αντέρπι, ήταν ένα αντέρπι, συμβαίνουν αυτά. Καλή συνέχεια Κώστα, ζάγκες στην ομάδα σου και ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλους.